ένα λεπτό σιγής για τα θύματα Σατέμπη τήρησαν χιλιάδες υποψήφοι που συμμετείχαν στο πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στα περίπου 500 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Όλα καλά, ναι, μια χαρά. Εύκολα τα θέματα, θα δείξει. Τι είναι τα υπόλοιπα στην επόμενη διαδικασία τώρα. Τι είναι αυτό που σας δυσκόλεψε στο διαγωνισμό? Νομίζω ήταν ευατά τα θέματα. Αυτά περισσότερο της εργασιακής εμπειρίας με δυσκόλεψαν περισσότερα. Ναι, αυτά. Ναι. Είχατε προετοιμασία αρκετούς μήνες πριν? Όχι, όχι. Αλήθεια είναι όχι πολύ. Σχετικά πέσανε ευατά θέματα. Αναμένουμε να δώσουμε για το δεύτερο μάθημα. Εγώ είχα κάνει προετοιμασία ένα μήνα πριν. 100 ερωτήσεις με αριθμητικό συλλογισμό. Υποθετικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε ως πιθανή δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ έχω τελειώσει ΤΕΗ ηλεκτρολόγων μηχανικών. Αναμένω να διοριστώ στην ειδικότητά μου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θέματα δόθηκαν με καθυστέρηση σε αρκετά εξεταστικά κέντρα και στην Κρήτη, ενώ η εικόνα των εξεταστικών κέντρων φωτογραφίζει διαρροή. Τυχαία τα έδωσα, δεν είχα. Τυχαία, έχω δουλειά, απλά έτσι για να. Ναι. Και πιστεύετε πώς θα πήγατε, Καλά, θα δούμε τώρα, θα δούμε. Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές έντασης σε ορισμένα εξεταστικά κέντρα στο Ηράκλειο, καθώς υποψήφοι που έφτασαν γύρω στις 8.30 δεν κατάφεραν να εισέλθουν και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με τους ίδιους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά. Αναγράφει ότι πρέπει ότι η ώρα εξέτασης είναι στις 9. Ερχόμαστε στις 8.30 ώρα, βρίσκουμε κλειδωμένες πόρτες, ψάχνουμε την είσοδο, δεν έρχεται κανείς να μας μιλήσει. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα, επιτηρητές, υπεύθυνους, οι οποίοι μας βλέπουν και δεν έρχονται να μας μιλήσουν. Τους το είπατε ότι έχουμε έρθει για τα... Ναι, τους ρωτήσαμε επανελειμμένα, επί 20 λεπτά τους λέγαμε σας παρακαλούμε, θα έρθει κάποιος υπεύθυνος να μας μιλήσει και ούτω καθεξής. Κατά τις 9 η ώρα βγαίνουν επιτέλους έξω, ήμασταν εδώ 15-20 άνθρωποι και μάλιστα με έναν πάρα πολύ επιθετικό και απαξιωτικό τρόπο μας είπαν ότι έπρεπε να είστε εδώ από τις 8. Φύγετε και ούτω καθεξής. Μου λέει ότι αυτό δεν ισχύει, λάβατε λέει ειδοποίηση. Λέω από πού τη λάβαμε την ειδοποίηση? Λέει λάβατε ειδοποίηση ότι θα έπρεπε να είστε εδώ 8. Από πού τη λέω, από το ΑΣΕΠ? Γιατί τη λέω εγώ μπορώ να σας δείξω τώρα το μήνυμα και το έδειξα πραγματικά. Που γράφει ότι η ώρα εξέτασης είναι 9 η ώρα. Θέλω να σας πω ότι εκεί πέρα ήταν παιδιά που είχαν έρθει από τις Μοίρες, ειδικά μάλιστα ένα κοπέλι είχε έρθει από τις Μοίρες και είπε ότι ήταν μαζί με άλλους φίλους, με φίλες του, που είχαν πάει στο τρίτο λύκειο τώρα Ηρακλείου και η διευθύντρια τους έβαλε μέσα, ενώ είχαν πάει 9 παρατέταρτο και όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω, εξαρτιόταν τελικά από τους διευθυντές αυτό το πράγμα? Όπως υποστηρίζουν δεκάδες υποψήφοι, δεν έλαβαν ειδοποίηση από το ΑΣΕΠ για την ώρα προσέλευσης σε εξεταστικά κέντρα, πέρα από το μήνυμα για την ώρα εξέτασης στις 9 το πρωί, με συνέπεια να χάσουν την ευκαιρία ζωής, όπως τόνισαν, την οποία περίμεναν αρκετά χρόνια. Τους εξηγούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ενημέρωση και μάλιστα όταν ζητούσαμε μια επεξήγηση για το ότι θέλουμε να μπούμε μέσα και περιμένουμε τόσο καιρό και έχουμε έρθει από μακριά και ούτω καθεξής, μια κυρία μας είπε να μας φέρει και την αστυνομία. Είναι άδικο. Γιατί δεν μου ήρθε καμία ειδοποίηση για ώρα προσέλευσης. Μάλιστα. Δεν ήμουν εγώ υποχρεωμένη να μπω στο οποιοδήποτε site για να βρω τις οδηγίες. Γιατί? Είναι υποτίθεται διαδικασία του ΑΣΕΠ.